Οπότε να δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Νταλέκο, για να συνεχίσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Θα προχωρήσουμε στη δεύτερη ομιλία που είναι, θα τη δώσει ο στενός μου συνεργάτης, ο κύριος Γατσέλης, αναπληρωτής καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο μας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και ο οποίος θα μας πει για την έκβαση των ασθενών με χρόνια υπατική νόσο, αυτή δηλαδή που έχουν γνωστή νόσο και κολλάνε SARS-CoV-2 λίμωξη. Αγαπητέ Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω το Προεδρείο, τους καθηγητές για την τιμητική πρόσκληση. Να κάνω share στις διαφάνειές μου. Η ομιλία μου έχει τίτλο «Η έκβαση ασθενών με χρόνια υπατική νόσο και SARS-CoV-2 λίμωξη». Για να το κατανοήσουμε τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει, θα πρέπει να δούμε, να κατανοήσουμε ποιο είναι το φορτίο της υπατικής νόσου στην κοινότητα. Παγκοσμίως, η κυριωτική είναι 122 εκατομμύρια και αυτοί οι οποίοι έχουν ρήξη αντιρρόπησης ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια. Και σε χώρες της Ευρώπης βλέπετε ότι η επίπτωση της κυρώσεως κυμαίνεται από 2.000 ως 3.000 και 3.500 ανά 100.000 πληθυσμό. Άρα η κυριωτική ασθενής είναι ένα σημαντικό φορτίο μέσα στην κοινότητα που ενδεχομένως όταν νοσήσουν από COVID-19 να έχουν χειρότερη πρόγνωση. Οι γνωστοί επιβαρυντικοί παράγοντες για την COVID λίμωξη είναι η ηλικία, το BMI, η αρτηριακή υπέρταση, η χρόνια καρδιακή νόσος, ο σαχαρώδης διαβήτης, η νεφρική δυσλειτουργία, οι κακοήθειες. Αλλά και οι υπόλοιπες, αλλά όλες οι μελέτες δείχνουν και συγκαταλέγουν μεταξύ των επιβαρυντικών παραγόντων και την υπατική νόσο, και βλέπετε από αυτή τη μεγάλη ανάλυση ότι ο κίνδυνος είναι 1,75 για τους κυρωτικούς, για τους υπατοπαθείς να έχουν βαρύτερη νόσο. Αυτά τα ανέλησε πολύ καλά ο κύριος Κένδρος. Για ποιο λόγο έχουμε φλεγμονή, ουσιαστικά υπατική συμμετοχή σε μια λίμωξη από COVID-19. Ουσιαστικά είναι όλα αυτά, δεν θα μπορούμε να κερδίσουμε και χρόνο. Είναι μια πολυπαραγοντική αιτιολογία. Οι υπατικοί δείκτες, η υπατική βιοχημία παρουσιάζει αύξηση κατά τη διάρκεια μιας λίμωξης COVID-19 στο 14,853% των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται, και σημαντική διαταραχή της υπατικής βιοχημίας παρουσιάζεται στο 58-78% των ασθενών οι οποίοι πεθαίνουν. Άρα η υπατική βιοχημία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας δείκτης για πρόβλεψη δυσμενούς έκβασης στους ασθενούς, των ασθενών. Βλέπουμε συνήθως ότι υπάρχουν αυξήσεις των τρανσαμινασών και υπάρχουν επίσης συνοδά αυξήσεις, αλλά σε μικρότερο ποσοστό, των χολοστατικών ενζήμων. Σε μερικούς ασθενείς βλέπουμε και αυξήσεις της χολεριθρίνης. Ένας άλλος δείκτης είναι η αλβουμίνη, η οποία μειώνεται σαν πρωτεΐνη οξείας φάσεως στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρή λίμωξη. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η ALT σε επίπεδα 1-2, η οποία από τις ανώτερες φυσιολογικές τιμές είναι μέχρι και το 63% των ασθενών, και η AST μέχρι και το 40%. Συνήθως υπερέχει η AST της ALT. Όταν βλέπουμε υπολευκοματινεμία, αυτό συσχετίζεται με βαρύτερη πρόγνωση. Ένας άλλος δείκτης είναι η LDH, η οποία αυξάνει στο 47% των ασθενών και πολύ περισσότερο σε αυτούς που έχουν βαρύτερη νόσο, αλλά πρόκειται για εξωυπατικής προέλευσης. Και η οξία υπατική βλάβη είναι σπάνια, αλλά συσχετίζεται με μεγάλη θνητότητα, ακόμα και μέχρι και 77% όταν αυτή συμβαίνει. Αν αναρωτηθεί κάποιος τι συμβαίνει στους ασθενείς οι οποίοι έχουν μια προϋπάρχουσα υπατική νόσο, αν δηλαδή αυτοί είναι οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν αύξηση των υπατικών ενζήμων, από αυτή την σύγκριση η οποία έγινε μεταξύ ασθενών με COVID-19 και υπατική νόσο, με ασθενείς οι οποίοι είχαν COVID-19 χωρίς υπατική νόσο, φάνηκαν ότι οι αυξήσεις στα υπατικά ενζήμα ήταν παραπλήσιες μεταξύ των δύο πληθυσμών. Ανεξάρτητα δηλαδή από το αν υπήρχε κάποια προϋπάρχουσα υπατική νόσο. Ένας άλλος λόγος στον οποίο βλέπουμε αύξηση των υπατικών ενζήμων σε μια λίμωξη από τον κορονοϊό είναι ότι υπάρχει μια φαρμακευτική υπατήτιδα, καθώς οι ασθενείς μας εκτίθεται σε πάρα πολλά λιπότερα φάρμακα και μπορεί να έχουμε φαρμακευτική υπατοτοξικότητα. Οι ασθενείς μας παίρνουν παρακεταμόλη, παίρνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, λαμβάνουν συχνά διάφορα αντιβιωτικά που μπορεί να επηρεάσουν την υπατική βιοχημία, λαμβάνουν αντιϊκά όπως είναι το Remdesivir, που ενδεχομένως και αυτά να συμμετέχουν στον επηρεασμό της υπηρετικής βιοχημίας, και διάφορα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα όπως είναι το Tocilizumab και το Anakinra. Υπάρχει προγνωστική
αξία της αύξησης των υπατικών ενζήμων στη λίμωξη. Τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Φαίνεται όμως ότι αυτή η αύξηση, όταν είναι υπέρμετρη, συσχετίζεται με δυσμενείς εκβάσεις, όπως είναι η καταπληξία, όπως είναι η ανάγκη εισαγωγής σε εντατική ή επίσης και η ανάγκη μηχανικού αερισμού. Σε χαμηλά επίπεδα δεν έχουν συσχετιστεί με την θνητότητα των ασθενών, αλλά σε επίπεδα πάνω από το 5 επί από τις φυσιολογικές τιμές, φαίνεται ότι μάλλον συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Προχώντας τώρα σε διάφορες υπατικές παθήσεις, όταν αυτές συνυπάρχουν με COVID-19, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, ξεκινώντας με τη μη αλκοολική λιπόδο νόσο του ύπατος, η νόσος αυτή έχει συσχετιστεί με πρόοδο της νόσου σε βαρύτερα λιπόδωρα στάδια, βλέπετε 45% έναντι 6,6%. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε επηρεασμό των υπατικών ενζήμων στους ασθενείς που έχουν ενάφλητη και ταυτόχρονα λίμωξη από κορονοϊό. Και επίσης, οι ασθενείς με ενάφλητη έχουν δείξει μελέτες ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο στο να κάνουν αρνητικοποίηση της PCR. Η παχυσαρκία και η ύπαρξη λίπου στο ύπαρ, όπως αυτό ανιχνεύτηκε με MRI, φαίνεται ότι αποτελεί έναν ανεξάρτητο λοιπόν τώρα παράγοντα κινδύνου στο να αναπτύξει κάποιος συμπτωματική λίμωξη από COVID-19. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι η ενάφλητη αυτή η οποία επιβαρύνει την κατάσταση. Φαίνεται να είναι τα συνυπάρχοντα νοσήματα, όπως είναι η αυξημένη ηλικία, η παχυσαρκία και ο διαβήτης, οι οποίοι είναι γνωστοί παράγοντες κινδύνου, θνητότητας και νοσηρότητας από τον γενικό ούτως ή άλλως πληθυσμό. Φαίνεται ότι σε ασθενείς κάτω από τα 60 έτη, ενδεχομένως η ενάφλητη να αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για δυσμενή έκβαση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από την πιο μεγάλη ανάλυση που έχει γίνει τώρα μέχρι στιγμής σε υπατοπαθείς, όπου χρησιμοποιούν ουσιαστικά τη βάση δεδομένων ασθενών με υπατοπάθειες από το ISLE και από το SLD. Σε 745 λοιπόν ασθενείς με υπατοπάθειες, φαίνεται από την πολυπαραγωγική ανάλυση ότι η ηλικία είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου. Από τα διάφορα υπατικά νοσήματα δεν ήταν η ενάφλητη τελικά, αλλά ήταν μόνο η αλκοολική νόσος του ύπατος. Και βλέπετε από την πολυπαραγωγική ανάλυση φεύγουν τα γνωστά λοιπόν τα νοσήματα, καθώς το σημαντικότερο φαίνεται να είναι η ηλικία, η αυξημένη ηλικία των ασθενών. Όσον αφορά την παρουσία κίνηση, και μάλιστα όσο αύξανε το child Hugh, φαίνεται να είχαμε δυσμενέστερη πρόγνωση για τους ασθενείς. Όσον αφορά την αυτοάνωση υπατήτιδα, πάλι από την ίδια σειρά ασθενών, καταγράφησαν 70 ασθενείς με αυτοάνωση υπατήτιδα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς των ασθενών ήταν ότι το 86% από αυτούς τους ασθενείς ήταν υπό ανοσοκαταστολή, όταν νόσησαν από τη λίμωξη, το 54% είχαν κύρωση και τελικά το 23% από αυτούς κατέληξε. Η θνητότητα συσχετίστηκε με την ηλικία, το στάδιο της υπατικής νόσου, αλλά ήταν αξιοσημείωτο ότι δεν συσχετίστηκε με την λήψη ή όχι ανοσοκαταστολής και το βασικό νόσημα, δηλαδή της αυτοάνωσης υπατήτιδας. Όταν συγκρίθηκε η αυτοάνωση υπατήτιδα με άλλα υπατικά νοσήματα, μη δηλαδή αυτοάνωση υπατήτιδα, φάνηκε ότι δεν είχαμε διαφορές στις νοσηλίες, στην ανάγκη εισαγωγής, στην εντατική, στην διασωλήνωση και στο θάνατο. Όταν συγκρίθηκε η αυτοάνωση υπατήτιδα με ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν κανένα υπατικό νόσημα, η μοναδική διαφορά ήταν ότι οι ασθενείς με αυτοάνωση υπατήτιδα νοσηλεύτηκαν πιο συχνά, κατά 18%. Ωστόσο, η έκβαση ήταν ίδια. Και αυτή είναι άλλη μία μελέτη σε ασθενείς με αυτοάνωση υπατήτιδα, πολυκεντρική μελέτη με 110 ασθενείς, όπου φάνηκε ότι κατά τη διάρκεια της λίμωξης από COVID-19, το 37% έκανε νέα υπατική βλάβη, με αύξηση δηλαδή των υπατικών ενζήμων, το 1 πέμπτο ήταν ήπια με 2 έως 5 επί και το 1 πέμπτο ήταν με πάνω από 5 επί από τις ανώτερες φυσιολογικές τιμές. Η χρήση των αντιβιωτικών που λάμβαναν κατά τη διάρκεια της λίμωξης εναντίον του κορονοϊού φαίνεται ότι συσχετίστηκε με την υπατική βλάβη. Η αξιοσημείωτα η ανοσοκαταστολή και η συνέχισή της κατά τη διάρκεια της λίμωξης συσχετίστηκε με χαμηλότερα ποσοστά υπατικής βλάβης. Επίσης, όταν συγκρίθηκε η αυτοάνωση υπατήτιδα με άλλα υπατικά νοσήματα, δεν φάνηκε να έχουμε διαφορές όσον αφορά τη βαρύτητα και τη θνητότητα. Η θνητότητα βλέπετε ότι ήταν 10 και 11,5% στην αυτοάνωση υπατήτιδα και στα άλλα υπατικά νοσήματα. Η κύρωση και στους ασθενείς με αυτοάνωση υπατήτιδα ήταν ένας ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης, ενώ η συνέχιση της ανοσοκαταστολής ή παρουσία αύξηση της υπατικής βιοχημίας στους ασθενείς με αυτοάνωση υπατήτιδα και λίμωξη από COVID-19 δεν συσχετίστηκε με τη βαρύτητα της νόσου. Και ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι διάφοροι ιοί, έχουμε εμπειρία από τον EBV, το CMV, ότι μπορούν να αποτελέσουν το ερεθιστικό αίτιο για να εκδηλωθεί στη συνέχεια μια αυτοάνωση υπατήτιδα.
Και υπάρχουν περιπτώσεις πλέον στην βιβλιογραφία, τα οποία περιγράφουν περιστατικά φτωνός υπατήτητας, τα οποία ξεκίνησαν ή έγινε η νοσοφανέρωση μετά από μια λίμωξη από COVID-19. Προχωρώντας στους κυρωτικούς ασθενείς, για να δείξουμε ακριβώς τι συμβαίνει όσον αφορά την έκβαση αυτών των ασθενών, θα πρέπει να πούμε ότι στην κύρωση έχουμε διαταραχές στην λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος όσον αφορά το συμπλήρωμα, την ενεργοποίηση των μακροφάγων. Υπάρχει μια δυσλειτουργία των λεμφοκυττάρων και των πολυμορφοπυρήνων, έκφραση των DLR υποδοχών και επίσης υπάρχουν διαταραχές από το έντερο λόγω της δυσβίωσης διάφορους μικροοργανισμούς. Αυτά είναι μια ιδανική απάντηση αναγνώρισης και εξολεύθερευσης ενός εισβολέα από τον οργανισμό. Στην κύρωση μπορεί να έχουμε δύο δρόμους, είτε να έχουμε μια ενεργοποίηση του νοσοποιητικού συστήματος, και αυτό το βλέπουμε στην COVID λίμωξη, και επίσης μπορεί να έχουμε μια ανοσοανεπάρκεια και αυτό να οδηγήσει σε μια ευπάθεια στις λοιμώξεις. Άρα δεν είναι σωστό να λέμε ότι η κυρωτική είναι πάντοτε ανοσοεπαρκής. Η καλύτερη λέξη είναι ότι υπάρχει δυσλειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος, γιατί μπορεί να περάσουμε και από την άλλη πλευρά με μια υπέρμετρη διέγερση και πρόκληση βλαβών λόγω της φλεγμονώδους κατάστασης η οποία υπάρχει. Όταν μελετήθηκαν λοιπόν κυρωτικοί ασθενείς από 33 χώρες κατά τη διάρκεια 13 εβδομάδων με χρόνια υπατική νόσο και COVID-19, φάνηκε ότι η θνητότητα στους κυρωτικούς ασθενείς είναι στο 33%, έναντι 8% σε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν κύρωση, και στους μεταμοσχευμένους ήταν κοντά στο 20%. Αυτό είναι ένα σταθερό έβριμα σε όλες τις μελέτες για τους μεταμοσχευμένους με υπατικό μόσχευμα, όπου η θνητότητα είναι κοντά στο 20%. Και βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κύρωση και σε ασθενείς που έχουν κύρωση. Μεγαλύτερο ποσοστό θα πρέπει να οδηγηθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας και μεγαλύτερο ποσοστό διασωληνώνεται, αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε ποιους ασθενείς διασωληνώνουμε, είτε αυτοί έχουν κύρωση είτε δεν έχουν κύρωση, γιατί το διάγραμμα ουσιαστικά δείχνει ότι άπαξ και οι ασθενείς διασωληνωθούν ένα πολύ μικρό ποσοστό στη συνέχεια θα μπορέσει να επιζήσει, και ακόμα μικρότερο ποσοστό όταν αυτοί οι ασθενείς είναι κυρωτικοί. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο είναι η βαρύτητα της κύρωσης, όπως αυτή εκφράζεται με το Child Pugh Class στις μελέτες, στην οποία με την ταξινόμηση αυτή βλέπετε ότι όταν ένας ασθενής είναι χωρίς κύρωση, έχει 8% πιθανότητες να πεθάνει όταν μπει στο νοσοκομείο λόγω COVID-19. Αν μπει στην εντατική, 20%, και αν διασωληνωθεί, πάλι 21%. Αν έχει κύρωση αντιρροπούμενη, τα ποσοστά αντίστοιχα είναι 22% για τους νοσηλευόμενους και φτάνουμε στο 52% για αυτούς οι οποίοι θα χρειαστούν μηχανικό αερισμό με διασωλήνωση. Στην Child, στο τελικό στάδιο, στιγμή της μη αντιρροπούμενης κύρωσης, βλέπετε ότι η θνητότητα έρχεται στο 90% για αυτούς οι οποίοι θα χρειαστούν διασωλήνωση, αλλά και για αυτούς οι οποίοι δεν θα διασωληνωθούν, η θνητότητα είναι 50%. Η θνητότητα αυτή φάνηκε και από μια άλλη μελέτη να είναι κυρίως σχετιζόμενη από την COVID λίμωξη, δηλαδή οι ασθενείς δεν πεθαίνουν από υπατικό αίτιο, αλλά από τις επιπλοκές λοιπόν της νόσου. Φάνηκε μάλιστα ότι η θνητότητα είναι μεγαλύτερη από COVID-19 συγκρινόμενη με βακτηριακές λοιμώξεις από άλλες δηλαδή σειρές ασθενών. Και ένα αξιοσημείο είναι ότι πολλές φορές δίνουμε στους ασθενείς με COVID θρομβοπροφύλαξη με υπαρίνη ή διάφορα αντιϊκά. Δεν φάνηκε να είχαμε στους υπατοπαθείς μείζωνες επιπλοκές λόγω αυτής της θεραπείας, η οποία εφαρμόζεται στους όλους σχεδόν τους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Είχαμε ρήξει επίσης αντιρρόπησης. Βλέπετε ότι αν ένας είναι με αντιρροπούμενη κύρωση, άπαξ και νοσηλής από COVID-19, ένα ποσοστό γύρω στο 30% θα κάνει ρήξη της αντιρρόπησης. Και βλέπετε ότι ήδη οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ρήξη αντιρρόπησης θα κάνουν καινούργια επεισόδια σε ποσοστό 60% και 70% αντίστοιχα. Το υπατοκυταρικό καρκίνωμα φάνηκε επίσης ότι είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου σε αυτή τη σειρά ασθενών, όπου εκτός από όπου η ανάλυση έδειξε ότι εκτός από το αλκοόλ και την παρουσία ρήξης της αντιρρόπησης της κύρωσης, το ίδιο το υπατοκυταρικό καρκίνωμα αποτέλεσε έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου με ένα ρίσκο 3,3 φορές συγκρινόμενο με τους υπόλοιπους ασθενείς. Προχωρώντας στους ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε υπατική μεταμόσχευση, φαίνεται ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα συμπτώματα, είναι πιο αμβλυχρά και επίσης υπάρχει και αυξημένη συχνότητα γαστεντερικών εκδηλώσεων. Βλέπετε η διάρρεια αναφέρεται στο 30% και στο 40% αυτών των ασθενών. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους? Ότι έχουν μεγαλύτερη ηλικία, έχουν πιο συχνά νεφρική προσβολή, πιο συχνά διαβήτη τύπου 2, πιο συχνά είναι παχύσαρκοι και επίσης η ηλικία τους είναι προχωρημένη με μια μέση ηλικία 56 έτη. Όπως είπα και πριν,
σταθερά στις διάφορες μελέτες σε ασθενείς με υπατική μεταμόσχευση και λίμωξη, COVID-19, η θνητότητα είναι στο 20%. Αυτή είναι μια μελέτη από την Ισπανία, η οποία έγινε σε ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε υπατική μεταμόσχευση, είναι κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος, όπου έδειξε ότι η επίπτωση της λίμωξης είναι αυξημένη, δηλαδή είχαμε πιο πολλές περιπτώσεις ασθενών με COVID-19 σε αυτούς οι οποίοι είχαν μεταμοσχευθεί. Ωστόσο, η θνητότητα δεν διέφερε από αυτή του γενικού πληθυσμού. Έτσι, από τότε είχαμε διάφορα ερωτήματα αν θα πρέπει να διακόπτεται η ανοσοκατασταλτική αγωγή κατά τη διάρκεια της λίμωξης. Φάνηκε από τη μελέτη ότι το MMF αυξάνει τον κίνδυνο βαριάς λίμωξης με έναν δοσοεξαρτώμενο μάλιστα τρόπο. Αντίθετα, η αναστολή καλσινεμπρίνης και το ευερόλιμος δεν ήταν καταστροφικά για τη λίμωξη και μπορούσαν οι ασθενείς να τα συνεχίσουν. Εδώ είναι η πολυπαραγωγική ανάλυση αυτής της μελέτης, όπου ουσιαστικά οι επιβαρυντικοί παράγοντες ήταν το RN φύλλο, ήταν οι συνοσηρότητες, όπως εκφράστηκαν με το Charlson με Comorbidity Index, επίσης η δύσπνοια, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ουσιαστικά τη βαρύτητα της πνευμονίας, μπορεί να μεταφραστεί με το χαμηλό κορεσμό ή το χαμηλό αναπνευστικό πηλίκο, και η λήψη μυκοφαινολάτης ήταν όντως ένας ανεξάρτητος αρνητικός παράγοντας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες θεωρίες ότι το MMF ασκεί μια κυταροστατική δράση στα ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα. Και αυτό έρχεται να δράσει συνεργικά με το ρόλο του ιού του κορονοϊού, ο οποίος έχει απευθείας κυταροτοξική δράση στα CD8 TAF λεμφοκύτταρα. Αντίθετα, οι mTOR αναστολής μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των μνημονικών κυττάρων και να μειώσουν την ικανότητα πολλαπλασιασμού του ιού. Και οι αγωνιστές καλσινευρίνης γνωρίζουμε από προηγούμενες λοιμώξεις από κορονοϊούς ότι μπορεί να έχουν αντιϊκή δράση και μπορούν επίσης να εξασθενήσουν αυτή την ενεργοποίηση και τον καταράκτη των κυταροκοινών. Έτσι, περάσαμε στις οδηγίες του SLD, όπου λένε ουσιαστικά ότι να γίνεται διακοπή του MMF στις βαριές περιπτώσεις των ασθενών, αλλά στους ασθενείς οι οποίοι παίρνουν κάποια άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα να μην γίνεται διακοπή της ανοσοκατασταλτικής αγωγής, αλλά να συνεχίζεται κανονικά. Προχωρώντας στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια υπατοπάθεια και COVID-19 λίμωξη, για αυτούς οι οποίοι θα είναι σε εξωτερική βάση, χρειαζόμαστε μόνο υποστηρικτική αγωγή, όχι άλλες ειδικές θεραπείες. Βλέπουμε στην πλειονότητα των ασθενών μας, παρά τις διεθνείς αλλά και τις ελληνικές οδηγίες, χωρίς λόγο να αναλαμβάνουν κορτιζόνη είτε από τα επίγοντα είτε από ιδιώτες ιατρούς. Ενώ οι οδηγίες είναι σαφείς ότι οι ασθενείς οι οποίοι δεν χρειάζονται οξυγόνο, αλλά θα γυρίσουν στο σπίτι τους μετά από μια ιατρική εκτίμηση, δεν θα πρέπει να παίρνουν κορτικοστεροειδή, τα οποία ενδεχομένως να έχουν και καταστροφικό ρόλο, γιατί μπορεί να προάγουν στην αρχική φάση που βρίσκονται αυτοί οι ασθενείς στον πολλαπλασιασμό του ιού. Επίσης, όσον αφορά την αντιμετώπιση του πυρετού, θα προτιμούμε αντιπυρετικά τύπου παρακεταμόλης, ώστε να αποφύγουμε επιπλοκές υπατοτοξικότητας ή νεφρικές βλάβες, ιδιαίτερα στους επιβαρημένους ασθενείς με κάποια χρόνια υπατοπάθεια. Όπως έδειξε και ο προηγούμενος ομιλητής, ο Παναγιώτης, ότι ουσιαστικά έχουμε μια πρώιμη φάση του υγού πολλαπλασιασμού και στη συνέχεια έχουμε τη φλεγμονώδη απάντηση. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα βάλουμε τη θεραπεία μας σε αυτούς τους ασθενείς. Όσον αφορά τα αντιϊκά φάρμακα, όπως είναι το Remdesivir, αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά τη μελέτη, θα δει ότι το όφελος, και το όφελος αυτό είναι μόνο μείωση της διάρκειας νοσηλείας, επιτυγχάνεται μόνο για τους ασθενείς οι οποίοι είναι σε πρώιμη νόσο και χρειάζονται οξυγόνο. Άρα, ενδεχομένως το Remdesivir δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς, αλλά σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό ασθενών, και πάλι το όφελος θα είναι η μείωση της διάρκειας νοσηλείας. Ενδεχομένως να υποκληθούν αύξηση των τρασαμινασών και από αυτό το φάρμακο, ωστόσο βαριά υπατοκυταρική βλάβη με ίκτερο δεν έχει αναφερθεί σε αυτή τη βραχία διάρκεια που έχει χορηγηθεί το φάρμακο. Γιατί η δεξαμεθαζόνη, σας τα είχα πει και πριν, θα πρέπει να χορηγείται μόνο στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται και έχουν ανάγκες στο οξυγόνο. Αν ένας ασθενής μας, παραδείγματος χάρη με αυτοάνωση υπατήτητα ή λόγω μεταμόσχευσης, λαμβάνει κορτικοστεροειδή, θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε στη δόση των 6 μιλιγκράμμα δεξαμεθαζόνης. Αυτό είναι μια δόση πυρενδιζολόνης στα 40 λοιπόν, μιλιγκράμμ. Και όσον αφορά τους αναστολείς της συντεριλευκίνης 6, που χρησιμοποιούνται για τις ανοσοπαρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν αύξηση των τρανσαμινασών. Ωστόσο, όπως θα δούμε και παρακάτω, αυτές φαίνονται να είναι ήπιες και να μην έχουν καταστροφικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.
Ωστόσο, οι οδηγίες δεν μπορούν να πούν ακριβώς αν μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς με υπατική νόσο ή σε μεταμόχευση, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Ωστόσο, πλέον χρησιμοποιούνται προς όφελος των ασθενών ακόμα και σε αυτές τις ομάδες. Ένα παράδειγμα, βλέπετε εδώ το σιλίζουμα, το οποίο χορηγήθηκε σε ασθενείς οι οποίοι είχαν ήδη αύξηση των υπατικών ενζήμων, άρα οφειλόταν στο νόσημα και στο σύνδρομο αυτό του καταράκτη των κυταροκοινών. Και με το που χορηγήθηκε το σιλίζουμα, βλέπετε πόσο μειώθηκαν όλα αυτά στο φυσιολογικό. Όσον αφορά την ασφάλεια του τοσιλίζουμα, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι λοιμώξεις είναι ίδιες, είτε ο ασθενής παίρνουν είτε δεν τις παίρνουν, και είτε δεν παίρνουν δηλαδή ανοσοπαρεμβάσεις. Οι δευτεροπαθείς λοιμώξεις είναι στα ίδια λοιπόν τα ποσοστά, άρα το τοσιλίζουμα θεωρείται λοιπόν τώρα ασφαλές. Αυτή η μελέτη έχει ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά επιπλοκών. Υπάρχουν μελέτες που κατεβάζουν τα ποσοστά των λοιμώξεων ακόμα και στο 5% και πιο κάτω της 100%. Και στο επόμενο λίγες διαφάνειες θα θέλω να σας δείξω την εμπειρία της κλινικής στο σύνολο των ασθενών αλλά και κυρίως στους υπατοπαθείς. Αυτή είναι μια δημοσίευσή μας το Μάρτιο του 2011 σε μια σειρά που η ανάλυση ολοκληρώθηκε σε αρχές Γενάρη από 434 ασθενείς στο θεραπευτικό μας αλγόριθμο που θα σας το δείξω στην επόμενη διαφάνεια. Μπήκανε 311 λοιπόν τώρα ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νόσο. Αυτός είναι ο θεραπευτικός αλγόριθμος, ο οποίος εφαρμόζουμε με ανοσοπαρεμβάσεις στην παθολογική κλινική, ουσιαστικά από την αρχή της πανδημίας, από το πρώτο λοιπόν τώρα κύμα, όπου με βάση την ενεργοποίηση των μακροφάγων, η οποία υπάρχει, και τα επίπεδα της φεριτίνης τα οποία εκφράζουν αυτή την ενεργοποίηση, χορηγούμε στους ασθενείς μας ανακίνητρα, δηλαδή αναστολά της εντερελευκίνης 1, με ή χωρίς κορτικοστεροειδή, αν οι ασθενείς μας χρειάζονται οξυγόνο, στους ασθενείς που έχουν μεγαλύτερη ενεργοποίηση. Όπως αυτή εκφράζεται με το επίπεδο των 500, δίνουμε μεγαλύτερες δόσεις ανακίνητρα σε ενδοφλέβια μορφή κιόλας, μαζί με κορτιζόνη, συν πλην γάμα σφαιρίνη και κορτικοστεροειδή. Αν οι ασθενείς μας δεν ανταποκριθούν μέσα στο πρώτο 12 με 24 ώρες, ουσιαστικά προχωρούμε σε δεύτερη ανασοπαρέμβαση με τη χορήγηση του αναστολιά της εντερελευκίνης 6 του τοσιλίζουμα. Η συνολική μας θνητότητα ανέρχεται μάλλον τα ποσοστά διασωλήνωσης στο 5,8% των ασθενών, με μια θνητότητα 8,6% στις περιπτώσεις των ασθενών με βαριά λοιμώξη, αυτή δηλαδή που χρειαζόταν οξυγόνο εξ αρχής όταν μπήκαν στο νοσοκομείο. Η θνητότητα επίσης είναι 5,1% αντίστοιχα δηλαδή με τα ποσοστά της διασωλήνωσης. Μικρή η διάρκεια που οι ασθενείς μας χρειάστηκαν οξυγόνο χρησιμοποιώντας αυτό το θεραπευτικό αλγόριθμο, 6 μέρες. Και επίσης η διάρκεια νοσηλείας ήταν 7 ημέρες, 8 στους ασθενείς με βαριά νόσο και 4 στους ασθενείς με μέτρια νόσο. 21 ασθενείς με ήπια νόσο μεταπήδησαν στη βαρύτερη νόσο, αλλά κανένας από αυτούς δεν χρειάστηκε μέσω της θεραπείας να διασωληνωθεί ή τελικά δεν πέθανε. Και μάλιστα συγκρίναμε τον πληθυσμό με ταιριασμένο απολύτως δείγμα πληθυσμού από διάφορα κέντρα καθόλου στις διάρκειες της πανδημίας, από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο. Η σύγκριση έδειξε 6,1% ποσοστό διασωλήνωσης για μας, έναντι 34,3% του Control Group, και διασωλήνωση 4,7% έναντι 16,9% για το Control Group σχετικά με τη θνητότητα. Όσον αφορά τις παρενέργειες, βαριά λίμωξη είχαμε σε 7 μόνο ασθενείς, με 2,3% δηλαδή ποσοστό, κυρίως ήταν λοιμώξεις που συζητιζόταν με γραμμές και ένας ασθενής είχε και δευτεροπαθή πνευμονία. Και τις τρανσαμινάσες πάνω από 5 επί, πάνω από 200, είχαν το 7,7% των ασθενών. Ήταν ασθενείς οι οποίοι είχαν βαρύτερη νόσο εξ αρχής. Ούτως ή άλλως αυτοί οι ασθενείς σε μεγαλύτερο ποσοστό χρειάστηκε να λάβουν το σιλίζουμπεμπ, οπότε η αύξηση των τρανσαμινάσεων συσχετίστηκε και με τη λήψη του σιλίζουμπεμπ. Αλλά βλέπετε ότι 3 ασθενείς είχαν έρθει στο νοσοκομείο έχοντας ήδη ALT πάνω από 200. Μόνο ένας από αυτούς τους ασθενείς διασωληνώθηκε και τελικά πέθανε. Στους υπόλοιπους οι τιμές υποχώρησαν στο φυσιολογικό. Αυτή είναι η συνολική εικόνα μέχρι τις 30 Απριλίου στο νοσοκομείο μας, όπου από το σύνολο των 837 ασθενών που έχουμε αντιμετωπίσει, οι 624 μπήκαν στο θεραπευτικό αλγόριθμο με βάση διάφορα κριτήρια αποκλεισμού τα οποία εφαρμόζουμε. Παραδείγματος χάρη ασθενείς με κακοήθειες, ενεργείς κακοήθειες δεν μπορούν να λάβουν αυτές τις ανασοπαρεμβάσεις, όπως επίσης ασθενείς με κύριους και ρήξεις αντιρρόπησης. Οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι ανέρχονται στα ίδια ποσοστά που σας έδειξα πριν, 5,8% αντίστοιχα. Αυτή είναι η σειρά
των υπατοπαθών που έχουν αντιμετωπιστεί λοιπόν στην κλινική μας. Βλέπετε ότι είναι 26 ασθενείς με χρόνια υπατικά νοσήματα, 8 είναι κυρωτικοί, οι με ρήξη αντιρρόπησης είναι 1 σε 4-5, εκ των οποίων ασθενών ένας με ρήξη αντιρρόπησης είχε και υπατοκυταρικό καρκίνο. Έχουμε αντιμετωπίσει 2 ασθενείς με υπατική μεταμόσχευση. Το 80% από αυτούς νοσηλεύτηκε, το 76% από αυτούς έλαβε ανοσοπαρέμβαση με βάση τον αργό ρυθμό μας. Κανένας από τους ασθενείς με αντιρροπούμενη κύρωση δεν έκανε ρήξη αντιρρόπησης. Οι θάνατοι ήταν 4 σε αυτούς τους ασθενείς. Οι 3 ήταν μη σχετιζόμενοι. Βλέπετε, ο ένας πέθανε μετά από ένα μήνα από έμφραγμα μυοκαρδίου, ενώ είχε θεραπευτεί και είχε βγει από το νοσοκομείο. Ένας από γάγκρινα λόγω θρόμβωσης στον κάτω άκρον. Και ένας επίσης είχε πεθάνει λόγω κύρωσης και αιμοθώρακα και ήταν σχετιζόμενος με την υπατική νόσο. Μόνο ένας ασθενής πέθανε από COVID πνευμονία. Και εδώ βλέπετε, κυρίως είχαμε ασθενείς με υπατήτητα Β, αλλά και αυτό άνοση υπατήτητα και PBC είναι σημαντικά τα ποσοστά. Θα κλείσω με 4 κλινικά παραδείγματα. Είναι οι ασθενείς μας με τη μεταμόσχευση λόγω PBC, η οποία έπαιρνε τα κρόλιμους και MMF. Ήρθε στο νοσοκομείο την 5η μέρα με πυρετό. Χορηγήσαμε αντιβιωτικά, διακόψαμε τη μικροφενολάτη. Αυτή είναι η αρχική αξονική εισαγωγή, με λίγα διηθήματα, όπως βλέπετε εδώ. Οι ασθενείς στην αρχικά δεν χάνανε νοσοπαρέμβαση, αλλά μέσα στην νοσηλεία, κατά την 5η-7η μέρα νοσηλείας, άρχισε να κάνει υποτροπή του πυρετού και να ρίχνει τον κορεσμό. Με βάση το δείκτη SUPAR, χορηγήσαμε ένα κίνηρα υποδορίως. Βλέπετε ότι μετά τη χορήγηση αρχίζει να πέφτει ο πυρετός, αρχίζει να ανεβάνει ο κορεσμός και ο ασθενής, να αποκαθίσταται τα λεμφοκύτταρά τους και να αρχίζουν να πέφτουν οι δείκτες φλεγμονής, όπως είναι η φεριτίνη και η CRP. Μικρή αύξηση των υπατικών ενζήμων μετά τη χορήγηση του παράγοντα και στη συνέχεια αυτά ομαλοποιήθηκαν. Η ακτινογραφία της ασθενούς κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης και η αξονική της 2 μήνες μετά, όπου ήταν εντελώς καθαρή. Αυτός είναι ένας ασθενής που νοσηλεύσαμε και βγήκε πριν από λίγες μέρες. 50 ετών με υπατική μεταμόσχευση λόγω υπατήτητας C και καρκίνου πριν από 4 χρόνια, το 2017, υπό τα κρόλιμους, ήρθε λόγω πυρετού. Η πρώτη μέρα εκτίμησης χωρίς πνευμονία, και αυτή είναι όταν ήρθε μετά από 5 μέρες και μπήκε μέσα στο νοσοκομείο. Ουσιαστικά εδώ βλέπετε το διάγραμμα του ασθενούς, όπου εδώ τον εκτιμήσαμε είναι η 3η μέρα νόσου. Δεν δώσαμε κάποια νοσοπαρέμβαση, ο ασθενής δεν νοσηλεύτηκε. Επέστρεψε στο σπίτι με υποστηρικτικά μέτρα. Αλλά λόγω υποτροπής του πυρετού, ο ασθενής συνέχεια την 7η μέρα νόσου μπήκε στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε αρχικά με βάση το δείκτη σου πάρει σε δόση ανακίνητρα, αλλά βλέπετε ότι αυτή η δόση δεν επαρκούσε. Ο ασθενής τη 12η μέρα νοσηλείας αρχίζει και κάνει πυρετό, αρχίζει και ανεβάζει τη CRP του σε τιμές πάνω από το 10, στο 12, και επίσης αρχίζει να ανεβάζει σιγά σιγά τη φεριτίνη και να ρίχνει τα λεμφοκύτταρά του. Τότε, λόγω εμένοντος πυρετού και αρχίζει και ο ασθενής άρχισε να επιδεινώνει τον κορεσμό του, αυξήσαμε τη δόση του ανακίνητρα και στη συνέχεια με τη μεγάλη αύξηση της φεριτίνης και της CRP προχωρήσαμε στη χορήγηση του σιλίζουμαμπ. Μετά τη χορήγηση του σιλίζουμαμπ, βλέπετε ότι μετά από 4 μέρες ο ασθενής δεν χρειάστηκε οξυγόνο και ουσιαστικά εδώ είναι η μέρα που βγήκε από το νοσοκομείο και αυτές είναι οι εκτιμήσεις σε εξωτερική βάση μέχρι και χθες. Αυτό το οποίο θέλω να σας δείξω επίσης είναι για τα υπατικά ένδυσμα, που βλέπετε ότι όταν αρχίζει η επιδείνωση λοιπόν του ασθενούς με την αύξηση της CRP, αρχίζει σιγά σιγά να αυξάνουν οι τρανσαμινάσεις στη γάμα-GT. Μετά τη χορήγηση του τοσιλίζουμαμπ, είδαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της γάμα-GT στο 846 και μικρότερες αυξήσεις των τρανσαμινάσεων και μια χολερυθρίνη στο 5,1. Αυτό θεωρήθηκε ότι μάλλον είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. Δεν έγινε κάποια άλλη παρέμβαση στον ασθενή. Ο ασθενής άρχισε να βελτιώνεται και βλέπετε ότι στη συνέχεια η γάμα-GT πέφτει. Στη χθεσινή εκτίμηση ήταν κάτω από το 100, στο 90, και αρχίζουν και ομαλοποιούνται λοιπόν οι τρασαμινάσεις. Αυτό είναι ένα παράδειγμα με έναν ασθενή με κύρωση, ο οποίος ήρθε με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια. Και ουσιαστικά εδώ βλέπετε τον θεραπευτικό αλγόριθμο που ουσιαστικά σας έδειξα πριν, ότι ξεκινούμε με το ανακίνητρα, με τη γάμα σφαιρίνη. Αν ο ασθενής μας δεν είναι καλά και βλέπουμε ότι επιδεινώνεται, χορηγούμε και το τοσιλίζουμε. Βλέπετε ότι ο ασθενής επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Σε αυτή τη φάση δεν διασωληνώθηκε ο ασθενής. Μπήκε σε υποστήριξη με υψηλές παροχές οξυγόνου και βλέπετε με υπομονή στη συνέχεια πώς ο ασθενής μπόρεσε και βγήκε από το νοσοκομείο χωρίς να χρειάζεται οξυγόνο. Και τελευταία διαφάνεια είναι ασθενής με πολύ μεγάλες αυξήσεις. Δύο ασθενείς που νοσηλεύσαμε με πολύ μεγάλη αύξηση των τρανσαμινάσεων, πάνω από 1000, τα επίπεδα είναι στις 2000 και αντίστοιχα στο 1500. Αυτή η αύξηση των τρανσαμινασών συνοδεύτηκε μαζί με αύξηση της φεριτίνης και βλέπετε ότι σε αυτή τη στιγμή χορηγήσαμε στους ασθενείς του τοσιλίζουμε,
θεωρώντας ότι όλα αυτά είναι νόσος, είναι η COVID-19 λίμωξη, και βλέπετε ότι μετά το τοσιλίσμα βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς, άρα λάβανε και στεροειδή και ανακίνδρα, και μετά τη χορήγηση όλων αυτών των φαρμάκων, των νοσοπαρεμβάσεων, αυτά ομαλοποιήθηκαν και οι ασθενείς εξήλθαν από το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την πληρότητα της παρουσιάσεως και με τα κλινικά παραδείγματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει όλο αυτό το διάστημα, τους 15 μήνες. Ερωτήσεις δεν βλέπω να υπάρχουν. Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω να πω και στον Συμπρόεδρο, γιατί είπε στην αρχή και οι παθολόγοι ασχολούνται, οι παθολόγοι πρέπει να ασχολούνται, γιατί είναι συστηματική νόσος και πρέπει να βλέπουμε τους αρρώστους συστηματικά, όχι πνεύμονα, ύπαρ κτλ. Νομίζω ειδικά για αυτούς που κάνουν τη φλεγμονώδη απόκριση, είναι βαθιά κλινική νοσολογία και θα πρέπει να κοιτάζουμε συνολικά, επαναλαμβάνω τον άρρωστο, όπως έδειξε πολύ γραφειρά ο κύριος Γατσέρης. Για τους υπατοπαθείς είναι πολύ άσχημο εάν κάποιος με μη αντιρροπούμενη κύρωση κολλήσει τον ιό, γι' αυτό και θα πρέπει όλοι αυτοί οι άρρωστοι να εμβολιαστούν. Και νομίζω ότι είναι και στις προτεραιότητες εμβολιασμού, αλλά δεν ξέρω πόσο αποδίδει, σε τι ποσοστό δηλαδή τελικά αυτοί εμβολιάζονται, γιατί πράγματι αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο από τη χείριστη έκβαση. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο κύριος Γόγος σίγουρα θα θέλει κάτι να πει. Όχι, εντάξει, πολύ ωραία παρουσίαση. Κύριε Γατσέλη, συγχαρητήρια και για τον αλγόριθμο. Μια-δύο ερωτήσεις γρήγορα. Ίσως δεν τα άκουσα και καλά. Στους αρρώστους το σουπάρ αποτελούσε. Δεν είχε σχέση με τη Save, έτσι. Ήταν δικό σας αλγόριθμος και το σουπάρ δεν το κάνατε. Δεν ήταν. Όχι, όχι. Ναι. Prerequisite, ας πούμε. Και το δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω. Μπορεί και αυτό να μην το παρακολούθησα καλά. Πόσοι είναι ενδιαφέρον που δώσατε το ανακοίνδρα και μετά το σλίσμπομ. Πόσοι από τους αρρώστους σας χρειάστηκε να πάρουν το σλίσμπομ μετά το ανακοίνδρα, τι ποσοστό? Το ποσοστό των ασθενών που χρειάστηκε να πάρουν το σλίσμπομ είναι γύρω στο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 20% από τη δημοσίευση. Μπορεί να με διορθώσει, αν επιβεβαιώσει ο καθηγητής, ο κ. Δαλέκος. Ένα ποσοστό στους οποίους βλέπαμε ότι κάνανε αναπνευστική ανεπάρκεια ή επιδεινώνα τους δείχτες φλεγμονής ή δεν υπεχωρούσε ο πυρετός. Το 80% πήγε με τη φλεγμονώδη αυτή μόνο με το ανακίνδρα, με τις δύο δόσεις του ανακίνδρα, έτσι. Νομίζω ότι είναι παραπάνω, Νικό, δεν το θυμάμαι όμως ακριβώς. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο χαμηλά. Αρκετοί άρρωστοι χρειάστηκαν να πάρουν το σιλίσμα μαζί με τις υψηλές δόσεις ανακίνδρα. Δεν είδατε λοιμώσεις λόγω ανοσοκαταστολής κλπ? Όχι. Όχι, αυτό το ίσως επειδή ήμασταν πολύ επιλεκτικοί σε αυτούς που βάλαμε, εντάξει, δεν μπορούσαν να μπουν άρρωστοι με ενεργό αιμορραγία ή ενεργό stroke εκείνη τη στιγμή. Είχαμε αρρώστους, ας πούμε, με μεταστατικό καρκίνωμα εγκεφάλου, όπως καταλαβαίνετε όλοι αυτοί οι άρρωστοι αποκλείστησαν και είναι σαφές ότι αυτοί ήταν πιο βαριά. Αλλά και αυτοί που πήραν ήταν άρρωστοι πραγματικά, ειδικά οι 210 και τώρα που είναι πολύ περισσότεροι βέβαια. Όπως έδειξε ο Νίκος, έχουμε φτάσει περίπου τους 650 που παίρνουν τον αργόριθμο. Από αυτούς έχουμε χάσει μόνο 36, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι να δούμε και το long term. Ωραία.